Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 21η παράγραφον της 15ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου. Μετά από ό,τι μας είπε ο Άγιος Κύριλλος γύρω από το θέμα του Αντιχρίστου, έρχεται τώρα να μας πει δια την Δευτέραν του Χριστού παρουσία. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος σε ό,τι αφορά την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Έρχεται προς τον Πατέρα κατά την γραφήν την αρτίος αναγνωστήσαν ο Υιός του ανθρώπου επί των εφελών του ουρανού. Πράγματι, εάν ανατρέξουμε στην επιγραφή της κατηχήσεως που γράφει εκεί τι ανεγνώστη, δηλαδή για να πάρουμε μία εικόνα πώς γίνονται οι κατηχήσεις, αυτό βέβαια αφορά σε ένα τεχνικό σημείο, στοιχείο, έγινε το ανάγνωσης μιας περικοπής. Και με βάση αυτή την περικοπή γίνεται μια ανάλυση ή εδομήτω η κατήχηση. Ό,τι δηλαδή περίπου έχουμε σε ένα κυριακάτικο κήρυγμα λειτουργικό που εξαγγέλω με ένα ρητό και επάνω στο ρητό αυτό κάνουμε την δομή του θέματος που θέλουμε να αναλύσουμε από πλευράς τώρα ομιλητικής. Έτσι λοιπόν γίνεται μία ανάγνωση, μπορούσε να γίνει όχι μόνο από μία περικοπή αλλά και από μία δεύτερη και τρίτη περικοπή, πάντοτε από την Αγία Γραφή ή Παλαιά ή Καινή Διαθήκη, εμπροκειμένο, όπως και το γράφει στην εισαγωγή, εξάλλου λέει την αρτίως αναγνωστήσαν, τύπου τώρα λέει προλίγο, ας πούμε, πρόσφατα, στην αρχή δηλαδή της ομιλίας μας, της κατηχήσεώς μας, είχαμε διαβάσει, είχαμε αναγνώσει. Είναι από τον Δανιήλ. Έτσι μπορούσε η περικοπή αυτή να είναι είτε από την Καινή Διαθήκη είτε από την Παλαιά Διαθήκη, με κεντρικόν στέλεχος των περικοπών, το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή παίρνει ένα άρθρο ο Άγιος Κύριλλος, αν το έχετε αυτό αντιληφθεί, ένα άρθρο από το σύμβολο της πίστεως. Ποιο σύμβολο? Της Νικαίας, ή αν θέλετε να είμαι ακριβέστερος, διότι το παραθέτει, είναι το Ιεροσολυμητικόν, το οποίο είναι σαν της Νικαίας, μόνο σε κάποια σημεία έχουμε μία διαφοροποίηση στην έκφραση, αλλά η θέση είναι όπως είναι το σύμβολο της Νικαίας, το ίδιο. Δηλαδή αυτό το γνωστό μας πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορο, αυτό το οποίο καθιερώθηκε σε ολόκληρη την Εκκλησία, λέγεται το σύμβολο της Νικαίας. Διότι έχουμε και άλλα σύμβολα, όχι ότι είναι λιγότερο ή περισσότερο καλά, όλα έχουν την αλήθεια, αλλά αυτό επεκράτησε, της Νικαίας. Με βάση λοιπόν αυτά τα άρθρα του συμβόλου, επιστρατεύει ο Άγιος Κύριλλος κάποιες περικοπές που θα εξυπηρετήσουν στην ανάλυση αυτού του υπό ανάλυση άρθρου του συμβόλου της πίστεως, και είναι παρμένες οι περικοπές και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, όχι μόνο από την Καινή, και Παλαιά και Καινή. Αν δεν προσέξατε, η ανάλυση που γίνεται μέσα στις κατηχήσεις είναι πλουσιοτάτη σε παράθεση αγιογραφικών χωρίων. Αδιακρίτως Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Εκείνο που δυστυχώς στην εποχή μας γίνεται και είναι πολύ φοβερό, είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε την Παλαιά Διαθήκη. Είναι φοβερό. Και αν κανείς είναι ομιλητής του Λόγου του Θεού
και χωλαίνει στο σημείο αυτό, επιτρέψατε μου ότι είναι πολύ πολύ ημαρτημένο να μην χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται προς τον Πατέρα κατά την γραφή την αρτίος αναγνωστήσαν ο Υιός του ανθρώπου επί των εφελών του ουρανού. Από πού είναι αυτό? Είναι από το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στίχος 13. Έρχεται προς τον Πατέρα ο Υιός του ανθρώπου. Επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού, επί των εφελών του ουρανού, και συνεπώς τον ουρανό. Διότι μπορούμε να έχουμε ένα σύννεφο και ένα κάτω στη γη? Πώς δεν έχουμε? Δεν κατεβαίνει ένα σύννεφο πολύ χαμηλά? Προϋποθέτει λοιπόν και ουρανόν και σύννεφα. Άρα γιατί λέγει η Παλαιά Διαθήκη επάνω εις το σημείο αυτό? Να κάνουμε κι εμείς την ανάγνωσή μας. Εγώ θα σας διαβάσω από το 9ο χωρίον του 7ου κεφαλαίου του Δανιήλ έως το 13ο. Αφού είδε το όραμα των τεσσάρων τεράτων, εκείνων των μυθικών θα λέγαμε συμβολικών ζώων που διεδέχεται το ένα το άλλο και που ο χώρος εμφανίσεως τον ήταν η Μεσόγειος θάλασσα, που σας είχα πει σε μια περασμένη ομιλία, αφού τελείωσε αυτό το όραμα και μάλιστα το τελευταίο θηρίο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με εκείνο το κέρατο, το παραπανήσιο που είναι ο Αντίχριστος, για τον οποίον σε άλλα κεφαλαιά του ομιλεί διεξοδικά ο Άγιος Κύριλλος, ο Δανιήλ, λέγει τώρα στη συνέχεια: «Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν». Έβλεπα, διαρκώς έβλεπα, εθεώρουν, έως ότου ετέθησαν οι θρόνοι. Σας κάνει εντύπωση του ότι είναι με άρθρον οι θρόνοι? Δεν ετέθησαν θρόνοι, οι θρόνοι. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και παλαιός ημερών εκάθητο. Και παλαιός, λέει, των ημερών, και παλαιός ημερών, δηλαδή εκείνος ο οποίος είναι ηλικιωμένος λέγεται παλαιός ημερών, δηλαδή ο παλιός, δηλαδή αυτός που είναι πιο μπροστά από όλους τους άλλους, εμπροκειμένο είναι ο Θεός. Αυτό παλαιός ημερών είναι μια εικόνα ανθρωπομορφική. Γι' αυτό και όταν ζωγραφίζουμε, παρότι δεν ανήκει στον χώρο της Ανατολής η ζωγραφιά, η εικονογραφία της Αγίας Τριάδος, που είναι τρία πρόσωπα, ο Πατήρ ως γέρον, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον ως περιστερά, βέβαια χρησιμοποιούμε και αυτήν την εικόνα, αλλά δεν είναι τόσο στο κλίμα της Ανατολής. Στο κλίμα της Ανατολής είναι η φιλοξενία του Αβραάμ, που έχουμε εκεί τα τρία πρόσωπα. Πώς παριστάνουμε τον Θεόν Πατέρα? Τον παριστάνουμε ως παλαιών των ημερών, ως ηλικιωμένων, με άσπρα μαλλιά, για να δείξουμε ότι προηγείται παντός άλλου. Σας είπα εικόνα, ο Θεός δεν έχει μαλλιά, ούτε πολύ παραπάνω άσπρα μαλλιά. Σας περιλέγω, ο Θεός είναι ο πάντοτε νέος, ο πάντοτε αιώνιος. Δεν υπάρχει στο Θεό χρόνος. Αλλά είναι εικόνες για να μπορούμε να αντιληφθούμε εκείνα τα οποία αλλιώτικα θα ήσαν αψηλάφητα, θα ήσαν απροσέγγιστα. Και το ένδυμα αυτού, όταν λέγει η θρόνη, να σου το πω έτσι μια που το ανέφερα, για να μην σας αφήσω στην απορία. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα καθίσετε
πάνω σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αγαπητοί μου, δεν είπε ακόμη ο Χριστός ότι η βασιλεία είναι η ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου? Προκαταβολής κόσμου. Όταν εκεί κρίνει, λέει, πορεύεστε, ελάτε, λέει, εσείς οι ευλογημένοι του Πατρός μου, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη, ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν, προκαταβολής κόσμου, αυτή που έχει ετοιμαστεί. Άρα λοιπόν, αν λάβετε υπόψη ότι ο κάθε πιστός έχει ένα θρόνο, γιατί έχει θρόνο? Διότι ο θρόνος σημαίνει πάντοτε ανάπαυση, κάθομαι, αναπαύομαι. Σημαίνει ακόμα ότι είμαι βασιλιάς. Ναι, ο κάθε πιστός είναι βασιλιάς και ιερεύς. Είναι αυτό που λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει ότι μας έκανε, επίησεν ημάς βασιλείς και ιερείς. Ακόμα αυτό το βασιλείς και ιερείς το παίρνει ο Απόστολος Πέτρος, το οποίο είναι και στην Παλαιά Διαθήκη, και ομιλεί περί βασιλείου ιερατεύματος, βασίλειον ιεράτευμα, δηλαδή βασιλικών ιερατείων, βασίλειον ιεράτευμα. Και αυτά αντιστοιχούν στο τρισόν αξίωμα του Χριστού, εκ των οποίων είναι το βασιλικό του αξίωμα, ασκώ εξουσία. Και οι πιστοί θα κρίνουν, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, πέμπτο κεφάλαιο, λέει, δεν ξέρετε, ή τέταρτο, δεν θυμούμε, λέγει, δεν γνωρίζετε ότι οι Άγιοι κρίνουν συναγγέλους? Ποιοι είναι αυτοί οι άγγελοι? Είναι οι δαίμονες που θα κρίνουν οι Άγιοι, ότι εμείς με σώμα σταθήκαμε ανώτεροι από εσάς που είσαστε ως πνεύματα. Θα κρίνουμε τους δαίμονες. Τι θα πει αυτό? Όλα αυτά σημαίνουν άσκηση εξουσίας. Αλλά αυτά είναι καθορισμένα. Θυμόσαστε ακόμα εκείνο που είπαν οι δύο μαθητές, Ιωάννης και Ιάκωβος? Κύριε, σε παρακαλούμε, δώσε να καθίσουμε αριστερά σου και δεξιά σου όταν θα έλθει στη δόξα σου. Και Κύριε, βέβαια, ούτε καν πήγαινε το μυαλό τους στο θέμα της Δευτέρας Παρουσίας. Τίποτα. Αλλά εννοούσαν ότι θα σταθούμε υπουργοί σου όταν εσύ θα βασιλεύεις στην Ιερουσαλήμ και λοιπά. Ούτε καν πήγαινε το μυαλό τους εκεί. Και τους είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους είπε ο Κύριος. Και μετά τους είπε ότι δεν είναι δικό μου θέμα να σας δώσω το αριστερά μου και δεξιά μου, δηλαδή κάθισμα να καθίσετε αριστερά μου και δεξιά μου, αλλά εις δέδοτε. Παρακαλώ, αυτό το δέδοτε σε εκείνους που έχει δοθεί. Σε ποιους? Ξέρουμε τώρα ότι σε εκείνους που δόθηκε το αριστερά και δεξιά και που στην πράξη η Εκκλησία το έχει, είναι η Θεοτόκος και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτά, κοιτάξτε ακρίβεια της προφητείας για να δείτε ότι η προφητεία είναι αληθινή και ότι υπάρχει μόνο ένας ο οποίος κατευθύνει την προφητεία, και αυτός ο ένας είναι το Πνεύμα το Άγιον. Το ένα δεν κάνει λάθος. Είτε θα μου το βάλει στο στόμα το δικό μου αυτό που θα πω, ή του Δανίλ, ή του Αποστόλου Πέτρου, ή στο οποιοδήποτε προφήτη το βάλει, αυτό το ένα το Άγιον Πνεύμα δεν κάνει λάθος. Και βλέπετε εδώ τι λέγει ο Δανίλ, ότι εθεώρουν έως ότου η θρόνη ετέθησαν. Οριστική, το άρθρο ορίζει η θρόνη, αυτή που είναι για τους Αγίους. Όλα αυτά που σας είπα ήθελα να σας εξηγήσω και να σας δικαιολογήσω γιατί μπαίνει αυτό το άρθρο, αλλά μη πω τίποτε άλλο για να τελειώσω την περικοπή. Και το ένδυμα αυτού εκείνου που ήταν, λέγει, παλαιός των ημερών και εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκών
οσί χιόν. Και η θρίξ της κεφαλής, αυτά λίγο τα εξηγεί πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, δεν σας τα εξηγώ. Και η θρίξ της κεφαλής αυτού, τα μαλλιά του, οσί αίριον καθαρόν, σαν μαλλί πολύ άσπρο, πολύ καθαρό, σαν μπαμπάκι τα λέγαμε. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός. Ο θρόνος του λέγει είναι πύρινος. Η τροχή αυτού πυρ φλέγον. Ποταμός πυρός. Ας το διαβάσω, θα το βρούμε λίγο πιο κάτω στον Άγιο Κύριλλο. Ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Έρε ποτάμι πύρινο, από φωτιά. Ποτάμι αντί νερό είχε φωτιά. Φωτιά έτρεχε. Λογαριάστε ένα αυλάκι που έχει βενζίνα μέσα, πετρέλαιο, και βάλαμε φωτιά και πήρε αυτό όλο μαζί φωτιά και ρέει αυτό ως φωτιά. Χίλιε χιλιάδες ελειτουργούν αυτό. Τι άγγελοι τον υπηρέτουν, ελειτουργούν τον υπηρέτουν, και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτό. Δηλαδή πλήθος αναρρίχτητων. Κριτήριον εκάθισε, δηλαδή στήθηκε δικαστική έδρα. Στήθηκε δικαστική έδρα. Και βίβλοι είναι όκτησαν. Ήρθαν τα πρακτικά. Να μιλήσω με μια σύγχρονη δικαστική γλώσσα. Ήρθε ο φάκελος, η φάκελη των κατηγορουμένων. Και κάθε δικαστής όταν έχει μια δίκη ανοίγει το οικείο φάκελων και βλέπει εκεί τι είναι η υπόθεση του κατηγορουμένου. Εθεώρουν τότε από φωνής των λόγων των μεγάλων όν το κέρας εκείνο ελάλη ο Αντίχριστος, έως ου ανηρέθη το θηρίον και απόλετο. Εφωνεύτη το θηρίον ο Αντίχριστος και χάθηκε, και το σώμα αυτού εδόθη εις καύσιν πυρός. Το Ευαγγέλιο, συγγνώμη, το βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει και ρίφτη ζωντανός εις τη λίμνη του πυρός που καίει με πυρ και θείον, αιωνία κόλασης, ο εστίδω θάνατος ο δεύτερος. Και των λοιπόν θηρίων μετεστάθη η αρχή, χάθηκε, έχασαν την εξουσία τους, και μακρό τη ζωή σε δόθη αυτή έως καιρού και καιρών. Εθεώρουν εν οράματι της νυχτός. Έβλεπα, έβλεπα διαρκώς. Και ειδού μετά των εφελών του ουρανού, με τα σύννεφα του ουρανού ή επί των εφελών του ουρανού, το ίδιο είναι, ως ιός ανθρώπου ερχόμενος ειν. Κάποιος, κάποιος ο οποίος ήταν, έμοιαζε σαν ιός ανθρώπου, δηλαδή ως άνθρωπος. Και έως του παλαιού των ημερών έφτασε και ενώπιον αυτού προσυνέχθη. Και έφτασε μέχρι των θρόνων του παλαιού των ημερών, δηλαδή του Θεού. Αυτός ο κάποιος, ο σαν άνθρωπος. Είδατε, ως Υιός ανθρώπου, σαν άνθρωπος. Και έφτασε εκεί και οδηγήθηκε από ποιους προσυνέχθη, από τους Αγίους Αγγέλους έως των θρόνων του παλαιού των ημερών μπροστά του, ενώπιον αυτού. Αυτά μας λέει, αγαπητοί μου, ο προφήτης Δανίλ. Ίσως ξαναγυρίσουμε. Ο Αγίος Κύριλλος που παίρνει την περικοπή λέγει έρχεται προς τον Πατέρα. Ποιος έρχεται? Αυτός που είναι ως Υιός ανθρώπου. Θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό το ως Υιός ανθρώπου. Όπως τα γνωρίζετε, ότι ο Ιησούς Χριστός εδιάλεξε διε αυτών των τίτλων Υιός ανθρώπου. Εκείνος αυτό ονομάστηκε Υιός ανθρώπου. Σε πάρα πολλά σημεία υπάρχει αυτή η ονομασία Υιός ανθρώπου. Βέβαια
αν το θέλετε, δεν είναι απολύτως αυθαίρετη, ήδη προφητεύεται από την Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπει κανείς καθαρά πως εδώ το αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ, ότι ήτο ως Υιός ανθρώπου. Αυτό το ως δεν αμφισβητεί την ανθρωπίνη φύση, αλλά ότι είναι κάποιος άλλος που έχει την εμφάνιση ανθρωπίνης φύσεως. Και συνεπώς θα λέγαμε ότι αυτό το ως Υιός ανθρώπου είναι ταυτόσιμον με το θεάνθρωπος. Δηλαδή δεν βάζω Υιός ανθρώπου, βάζω και το ως. Ως Υιός ανθρώπου, διότι ενώ είναι Θεός εμφανίζεται σαν άνθρωπος. Έχει πολύ σημασία. Δεν είπε ένας άνθρωπος, σαν άνθρωπος. Είδατε και ακρίβεια εδώ, και στον Δανιήλ. Δηλαδή θα λέγαμε, το λέω άλλη μια φορά γιατί είναι πολύ σπουδαίο, θεάνθρωπος. Έχει πολύ σημασία. Και διαλέγει ο Ιησούς Χριστός αυτόν τον αυτοχαρακτηρισμό γιατί ήθελε να δείξει καταρχάς ότι είναι πραγματικά άνθρωπος. Δεύτερον, ήθελε να δείξει ότι έφτασε εις την ταπεινότητα, ταπείνωσε όχι με την έννοια της αρετής, με την έννοια του κατεβάσματος. Έφτασε στην ταπεινότητα του να γίνει άνθρωπος, δηλαδή κατά το έκλεινεν ουρανούς και κατέβει, έκλεινεν, χαμήλωσε τους ουρανούς. Θα πει χαμήλωσε, πως χαμηλώνουν οι ουρανοί. Το χαμήλωμα είναι η εναανθρώπιση. Διότι όταν ο ουρανός φτάνει τη γη, δεν σημαίνει ότι η ουρανή, η γη υψώθη, αλλά οι ουρανοί έκλειναν, κατέβηκαν. Που σημαίνει ο Θεός κατέρχεται, θα πει κατέρχεται. Κατέρχεται στο επίπεδο ενός ανθρώπου. Ήλθε λοιπόν, προσήγγισε ημάς. Θέλει να δείξει με την ταπεινότητα αυτή, δηλαδή το κατέβασμα, την αγάπη του. Ακόμα ήθελε να δείξει ότι αυτόν που τον κρέμασαν επί του σταυρού, αυτός ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει να κρίνει τους ανθρώπους. Και θα πούν οι άνθρωποι, αυτός είναι, αυτόν που εμείς υποτιμήσαμε μέσα στην ιστορία, όχι τότε, και μέσα στην ιστορία, αυτόν που υποτιμήσαμε, αυτός είναι. Κάναμε λάθος λοιπόν. Έτσι θέλει να δείξει ο Κύριος με αυτό το τελευταίο, ότι ναι, εγώ ο άνθρωπος είμαι ο κριτής ζώντων και νεκρών, και δεν υπάρχει όνομα υπό των ουρανών. Υπό των ουρανών, ποιο όνομα υπάρχει υπέρ των ουρανών? Όνομα υπέρ των ουρανών είναι μόνο ο Θεός. Το υπό των ουρανών, το όνομα του Θεανθρώπου. Αν το θέλετε, το όνομα Υιός ανθρώπου. Ακριβέστερα, ως Υιός ανθρώπου. Θα το έλεγα μονολεκτικά, Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το μοναδικό όνομα. Υπό των ουρανών. Γιατί υπό των ουρανών? Γιατί παίρνει την ανθρωπίνη φύση, η οποία ανήκει υπό των ουρανών. Δεν είναι υπέρ των ουρανών, που ανήκει εκεί μόνος ο Θεός. Ώστε διαλέγει αυτό το όνομα, αυτή την προσωνυμία ο Κύριος μας, για να δηλώσει αυτά και κι άλλα ακόμα. Έρχεται προς τον Πατέρα. Πότε? Πότε έρχεται προς τον Πατέρα? Ο Δανιήλ είπε ότι προσυνέχθη. Όταν λέγει εθεώρουν και είδα, έβλεπα και είδα κάποιον ως Υιόν ανθρώπου επί των εφελών του ουρανού. Πού τον είδε, πού βρέθηκε, και μετά οδηγήθηκε εις τον Πατέρα. Προσέξτε αγαπητοί, μέσα σε αυτόν τον ίδιο στίχο τι υπάρχει? Υπάρχουν δύο κινήσεις.
μέσα στην ίδια φράση, μέσα στην ίδια εικόνα, δύο κινήσεις. Όταν ο Υιός του Θεού ως Λόγος, ως η σοφία του Θεού ενυνθρώπισε, δεν πήρε το ανθρώπινο σώμα από τον ουρανό, το πήρε από τη γη, το πήρε από την Θεοτόκο. Παίρνοντάς το από τη Θεοτόκο, αυτό το σώμα το ανέβασε εις τον ουρανόν δια της αναλήψεως. Η πρώτη λοιπόν κίνηση είναι ότι ο Υιός του Θεού εν ανθρωπίσας ανελήφθη. Όταν ανελήφθη, πού πήγε? Είναι γεμάτη από μαρτυρίες πάνω στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή. Η Καινή Διαθήκη τώρα, σαν ιστορία πια, ε? Και ο Απόστολος Παύλος και λοιπά. Ανέβηκε εκεί στον ουρανόν και κάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Τι θα πει εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός? Στον Στέφανον εμφανίζεται στα δεξιά της δόξης του Θεού, δηλαδή ό,τι λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά εκεί ίσταται για το λόγο που σας είπα εχθές, ότι έρχεται εις βοήθεια του Στεφάνου, ενώ στην πραγματικότητα κάθεται, δηλαδή αναπάβεται. Αυτό θα πει κάθομαι, αναπάβομαι, ασκώ εξουσίαν, σας τα έλεγα προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συναπεκόμισε την ανθρωπίνη φύση εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Ως Θεός Λόγος είναι πανταχού παρόν. Αλλά εκείνο που κουβαλά, συναποκομίζει, είναι η ανθρωπίνη φύση. Εδώ βλέπει κανείς την βαρύτητα, ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου. Έγινε Υιός ανθρώπου ο Υιός του Θεού. Βλέπει κανείς αυτή τη βαρύτητα. Οπότε, ανέρχεται εις τον ουρανόν, συναποκομίζοντας τη δική μας τη φύση, και ανοίγει το δρόμο τον οποίον εμείς θα βαδίσουμε. Διότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, αυτόν τον ίδιο δρόμο εμείς θα ακολουθήσουμε. Και αν αυτόν τον δρόμο δεν τον άνοιγε με την ανάληψή του ο Χριστός, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ εμείς να τον βαδίσουμε. Ποιος πήγε στον ουρανό? Μη μου πείτε ότι με τους πυράβλους πήγαμε, θα πάμε. Μη μου το πείτε, διότι είναι ένας που θα το έλεγε το λιγότερο, να τον πω αφιλόσοφο, για να μην τον πω βλάκα, να τον πω αφιλόσοφο. Διότι το σύμπαν τι είναι? Κλειστό. Πού θα φύγεις από το σύμπαν? Εκατομμύρια χρόνια και αν τρέχεις με την ταχύτητα του φωτός, πάντα θα είσαι μέσα στο σύμπαν, δεν πρόκειται ποτέ να βγεις. Αλλά άμα περάσουν τα 100 χρόνια θα έχεις πεθάνει. Λοιπόν, τι θα φύγεις, πού θα φύγεις? Εκτός αν μέσα στον πύραυλο γεννάς παιδί, και το παιδί γεννάει παιδί, και το παιδί γεννάει παιδί, και το παιδί γεννάει παιδί, και περάσουν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσεις σε μια άκρη. Και όταν θα έχεις φτάσει στην άκρη του σύμπαντος, δεν υπάρχει άκρη. Δεν υπάρχει άκρη. Θα ανακαλύψεις ότι είσαι απλώς σε ένα σημείο του σύμπαντος, όπως είσαι και εδώ στη γη. Και τι έκανες? Γι' αυτό σας είπα, μην νομίσουμε. Τα λέγω γιατί υπάρχουν εκείνοι οι υπεραισιόδοξοι, οι οποίοι λένε τι έχουμε ανάγκη από τη θρησκεία, έχουμε τους πυράβλους. Και τι βλακεία, για να μην πω αφιλόσοφοι άνθρωποι, άσκεφτοι άνθρωποι, έτσι μιλάνε, ανόητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο δρόμος ανοίχθηκε, είναι γεγονός. Την ανάληψη του Χριστού σαν γεγονός την είδαν πολλοί μάρτυρες. Και τον αναστημένο Χριστό τον είδαν πολλοί μάρτυρες. Και τη ζωή του μετά την ανάληψή του την είδαν και τη βλέπουν πάντοτε. Ποιος την είδε πρώτος? Ο Άγιος Στέφανος. Λέμε πρώτος γιατί οι Απόστολοι πιθανότατα είδαν πολλά
πολλές φορές πιθανώς των Χριστών. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, όταν πάει προς Δαμασκόν, δεν τον βλέπει τον Κύριον μέσα στη δόξα? Τον εβλέπει, μα δεν είναι στον ουρανό. Η ανθρωπίνη του φύσης, ένεκα της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή ένα πρόσωπο είναι, ήδη γίνεται πανταχού παρούσα. Πανταχού παρούσα. Δεν είναι μόνο η θεότης πανταχού παρούσα, είναι και η ανθρωπίνη φύση πανταχού παρούσα, κατά τρόπον ανερμήνευτον και ακατανόητον. Έτσι, αγαπητοί μου, ανέρχεται. Λέγει εδώ ότι μυριάδες τον ακολουθούν, τον προσυνέχθη, οδηγήθη. Ναι, ήσαν άγγελοι. Αλλά δεν φαίνονται οι άγγελοι στην ανάληψη, διότι για τους ανθρώπους αυτό. Διότι το πλαίσιο θα γύρω το πολύ πλούσιο και θα έφευγε προσοχή από το να βλέπουν εις το Ιησούν Χριστόν. Και τώρα είναι εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Είναι η πρώτη κίνηση. Προσυνέχθη, οδηγήθη, τιμητικός από τις μυριάδες των μυριάδων τους Αγίους Αγγέλους. Τιμητικός. Μάλιστα, η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην υμνογραφία της καταλλήλους ψαλμούς. Είναι εκείνος ο ψαλμός που λέγει, που γίνεται ένας διάλογος μεταξύ των Αγίων Αγγέλων. Και ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει? Ο Κύριος της δόξης. Σηκώσατε, λέει, άρατε, σηκωθείτε πύλες αιώνιες. Ποιος είναι αυτές οι πύλες αιώνιες, ξέρετε? Είναι οι πύλες του παραδείσου που έκλεισαν. Και η στρεφωμένη ρομφαία, η πύρινη. Και αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Πύλες και στρεφωμένη ρομφαία. Το αδύνατον του ανθρώπου να ξαναγυρίσει εις τον παράδεισον. Όχι των γήινων, όχι των γήινων παράδεισων, την Βασιλεία του Θεού, γιατί ο γύρος παράδεισος ήταν εδώ εις την Μεσοποταμία. Είναι πολύ απλό. Αλλά ότι αυτή η ρομφαία και οι αιώνιες πύλες, είναι η θνητότης του ανθρώπου, η υλικότης του ανθρώπου και η αμαρτωλότης του ανθρώπου. Αυτά τα τρία. Η θνητότητα δεν θα τον άφηνε ποτέ να μπει στη Βασιλεία του Θεού, γιατί αν έμπαινε εκεί θα πέθαινε. Η αμαρτωλότη δεν τον άφηνε ποτέ να μπει στη Βασιλεία του Θεού, γιατί πώς θα ήγγιζε τον Άγιον Θεόν ο αμαρτωλός άνθρωπος. Και η υλικότης του ανθρώπου, πώς ο υλικός άνθρωπος θα έφτανε σε έναν χώρο πνευματικών. Αυτά τα τρία αποτελούν τις αιώνιες πύλες που δεν μπορούσε να τις περάσει ο άνθρωπος. Και τώρα όταν βλέπουν τον Ιησού Χριστόν οι Άγιοι Άγγελοι που επέρασε αυτές τις πύλες, διότι πήρε την ανθρωπίνη φύση, η οποία είχε, δεν είχε αμαρτία, είχε υλικότητα, διότι πήρε την σάρκα από την Θεοτόκον, τη δική μας, είχε υλικότητα, ναι, και είχε θνητότητα που δεν έχει, γιατί ενήξε τον θάνατον ο Χριστός, γιατί αναστήθη. Και τώρα οι Άγιοι Άγγελοι υμνούν εκείνον που ανέρχεται και ρωτούν ημέν τους δε, ποιος είναι αυτός? Άρατε πύλε, οι άρχοντες ημών, ποιοι? Δηλαδή είναι οι αρχάγγελοι. Ο αρχάγγελοι, ανοίξτε τις πύλες της αιώνιας να εισέλθει. Ποιος? Ποιος είναι αυτός που εισέρχεται? Ο Κύριος της δόξης. Όσοι ως ανθρώπου. Μεγαλειώδη πράγματα, αγαπητοί. Μεγαλειώδη. Δεμένα αυτά. Δεμένα. Δεν είναι παραμύθια, είναι γεγονότα με την προφητεία, που είναι όπως το νερό με το τσιμέντο. Το τσιμέντο είναι, σας το έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα αυτό, συγχωρέστε μου το ξαναπώ, το τσιμέντο είναι σκόνη και το νερό είναι υγρό. Τι με σκόνη, την κάνω και φεύγει. Και το νερό κάνω μίτσι και φεύγει. Για ενώστε το νερό με το τσιμέντο, τη σκόνη, να δείτε τι γίνεται. Πέτρα. Ενώστε τα γεγονότα με την προφητεία, να δείτε τι γίνεται. Πέτρα. Δηλαδή η στερεότηση, πώς το λένε, το βέβαιον
η εκπλήρωση της προφητείας από τα γεγονότα δίδει τη βεβαιότητα. Πολλοί λένε, ξέρουμε τι είναι αυτό αληθινό. Να, αυτό που λέμε τώρα. Προφητεία με τα γεγονότα. Και δίνουν των βράχων την στερεότητα της αληθείας και της βεβαιώσεως. Λοιπόν, αν ήλθε ο Κύριος, είναι η πρώτη κίνηση. Τώρα, ετοιμάζεται ο Κύριος για την δευτέραν κίνηση, κατάδυση, θα λέγαμε. Ας μου επιτρέπει η έκφραση κατάδυσης. Όταν θα ξανάρθει να κρίνει τον κόσμο. Πού το βλέπουμε αυτό? Το είδατε στο Δανιήλ. Βιβλία, λέει, ανοίχθηκαν και κριτήριο στήθηκε. Έδρα δικαστική, αποδείξεις, θα λέγαμε, των πεπραγμένων των ανθρώπων. Θα πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, γραμμένες είναι οι προσευχές σου και οι ψαλμοδίες σου, γραμμένες όμως είναι και οι πορνίες σου. Όλα γραμμένα είναι. Είναι λίγο πιο κάτω, στην παράγραφο την 23η. Λοιπόν, τώρα επανέρχεται ο Κύριος, αλλά έρχεται πάλι με τους Αγίους Αγγέλους. Όπως τον υπεδέχτησαν, κατά τον ίδιο τρόπο, τώρα τον συνοδεύουν, ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω που το λέγει και ο Αγίος Κύριλλος, επί των εφελών του ουρανού θα έρθει. Και τότε, όπως το είδε ο Δανιήλ, όπως το είπε ο ίδιος ο Κύριος στον Καϊάφα, επί των εφελών του ουρανού, αλλά έρχεται τώρα ως κριτής. Θα πάρει τους δικούς του, τους ευσεβείς. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του ότι εμείς, λέγει, θα αναστηθούμε, εμείς οι περιλυπόμενοι θα αλλάξουμε, θα περάσουμε από τη φθορά στην αθαρσία και από την θνητότητα στην αθανασία. Οι νεκροί θα αναστηθούν άθαρτοι και αθάνατοι. Και τότε λέγει, εμείς όλοι θα αρπαχθούμε εις αέρα, εις απάντηση του Κυρίου, για να συναντήσουμε τον Κύριο, κατερχομένου εκείνου ανερχομένων ημών, ενώ εμείς ανεβαίνουμε. Τότε θα πάρει όσοι πίστεψαν σε εκείνον, όσοι στάθηκαν δικός του λαός μέσα στους αιώνες, από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Ο Άβελ χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Χριστόν ως δίκαιος, δηλαδή σωσμένος. Από αιώνος όσοι στάθηκαν δίκαιοι απέναντι στο Θεό, όλοι αυτοί θα αναστηθούν. Θα πάρει αυτούς. Τι είναι τα λάθηρά του? Ως τροπεούχος βασιλιάς που μπήκε στην ιστορία, ενίκησε και τώρα παίρνει τα λάθηρα. Παίρνει τα λάθηρα τους ανθρώπους. Και πού τα πάει τα λάθηρα? Δευτέρα κίνησης. Αν έρχεται προς τον Πατέρα, είναι εκείνο που λέγει κάπου η Αγία Γραφή, και όταν λέγει ο Υιός όλα θα τα υποτάξει, τότε και εκείνος θα υποταγεί στον Πατέρα. Αλλά αυτό το χωρίο που έχει παρεξηγηθεί και το οποίο ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος λίγο πιο κάτω είναι, θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Οπότε βλέπει κανείς ότι έρχεται με τα σκύλα, θα πει λάφυρα. Έρχεται η δευτέρα αυτή κίνηση, έρχεται προς τον Πατέρα και αποθέτει, θα λέγαμε, το περιεχόμενο των λαθύρων του. Δηλαδή ό,τι πήρε, ό,τι κέρδισε μέσα από την ιστορία. Πού είναι η πιστή? Δηλαδή αυτή η κατάθεση, για να το πάρουμε επί το ανθρώπινο, είναι ότι μπαίνουν οι δίκαιοι στην Βασιλεία του Θεού. Η μεγάλη νίκη. Ώστε βλέπει κανένας ότι ο προφήτης Δανιήλ βλέπει όλη την ιστορία του Χριστού, και την πρώτη και τη δεύτερη κίνηση. Στην πρώτη βλέπει ότι ή το λέει ερχόμενος, και μετά προσυνέχθη. Ακούστε παρακαλώ,
Είναι πολύ καταπληκτικό. Υπερχόμενος επί των εφελών του ουρανού και μετά είπε προσυνέκτη. Είναι δύο αντίθετες κινήσεις αυτές. Πώς ερχόμενος επί κάποιος πρόκειται προς εμένα. Και μετά προσυνέκτη προς τον πατέρα. Εκείνο το έρχεται προς εμένα είναι η διπλή κίνηση που ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο, ξανάρχεται με τη δευτέρα του παρουσία και το προσυνέχθη οδηγήθηκε, είναι όταν την πρώτη φορά ανέρχεται και τη δεύτερη φορά ανέρχεται, συναποκομίζοντας όχι πια την δική του σάρκα, την αφαρτισμένη και αθάνατον, αλλά όλη την ανθρωπότητα που στάθηκε δική του, δηλαδή ο λαός ο δικός του, μέσα σε ένα ταμπλό, μέσα σε μία κίνηση βλέπει κανείς όλα αυτά τα οποία τώρα με τη βοήθεια του Θεού εξηγήσαμε, αγαπητοί μου. Ποταμού πυρός έλκοντος δοκιμαστικού των ανθρώπων, το είπε και αυτό ο Δανίλη. Σας το διάβασα. Ένα ποτάμι πυρός λέγει. Ρε, από τον θρόνο. Αυτό το ποτάμι του πυρός λέει δοκιμαστικό των ανθρώπων, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Τι σημαίνει αυτό? Μας το εξηγεί ο ίδιος. Μας το έχει πει και ο Απόστολος Παύλος αυτό. Ή της χρυσίου έχει τα έργα, λαμπρότερος γίνεται. Αν τα έργα του είναι χρυσάφι, η φωτιά δεν εξαφανίζει τον χρυσόν, αντιθέτως η φωτιά τον χρυσόν τον κάνει ακόμη λαμπρότερο. Ή της καλαμώδη έχει την πράξη και ανυπόστατον, εάν τα έργα του ήταν καλαμιά, χορτάρι, και η πράξη δηλαδή χωρίς σημασία, κατακαίεται υπό του πυρός. Όχι καίεται, κατακαίεται υπό του πυρός. Ο Απόστολος Παύλος μας το είπε ως εξής: προσέχετε πόσο καθένας οικοδομεί. Εάν οικοδομεί, τι είναι οικοδομεί? Την οικοδομή της σωτηρίας του, την οικοδομή της υπάρξεώς του από πλευρά σωτηρίας. Ο καθένας λοιπόν ας προσέχει. Εάν λέει κτίζει με χρυσάφι, με άργυρον, με πολύτιμες πέτρες όπως είναι τα μάρμαρα ή άλλα πολυτίμους λίθους ή και τα και η πολύτιμη λίθη αν το θέλετε, διαμάντια πάρτε και αυτό έτσι, ή χόρτος ή καλάμι ή χόρτος. Διότι η ημέρα λέγει του Κυρίου, το πυρ της ημέρας του Κυρίου θα δοκιμάσει την οικοδομή του καθενός. Και εκείνος ο οποίος λέγει έχει καλαμιά θα καεί εκείνο που χτίζει και θα μείνει αυτός, λέγει, γυμνός ως διαπυρός. Είναι ένα δύσκολο χωρίο ερμηνευτικό σε αυτό, αλλά σε μια πρώτη προσέγγιση θα πει. Δίνουν πολλές σημασίες, αλλά στην πρώτη προσέγγιση. Και θα μείνει γυμνός όπως μένει γυμνός εκείνος που καίεται το σπίτι του. Όταν για μια στιγμή, αγαπητοί μου, ακούσουμε φωτιά, φωτιά, θα καθίσουμε να μας κάψει το σπίτι μέσα για να φροντίσουμε να πάρουμε πράγματα κτλ. Φωτιά, φωτιά, ξέρω εγώ, στον πρώτο δόροφο μη γίνεται μιας πολυκατοικίας. Οι άλλοι τι θα κάνουν από πάνω? Θα κοιτάζουν τι να μαζέψουν για να φύγουν? Από πού θα φύγουν? Να γλιτώσουν. Και όταν γλιτώσουν και τελικά καεί η πολυκατοικία, αυτοί πώς θα έχουν μείνει? Με τα ρούχα που φοράνε. Θα έχουν μείνει, όπως λέγεται, γυμνοί θα έχουν μείνει. Όχι ξεγυμνωμένοι τελείως. Δηλαδή θα πει γυμνός πάλι λέγεται. Εκείνος ο οποίος δεν έσωσε τίποτα από την περιουσία του. Λέγεται γυμνός. Λοιπόν, θα πει. Θα σταθείς, αδελφέ μου, αν τα έργα σου είναι χορτάρινα, θα σταθείς μπροστά στην ημέρα της κρίσεως, ενώπιον του Κριτού, με άδεια χέρια. Δεν θα έχεις τίποτα να παρουσιάσεις. Είναι φοβερό.
Είναι φοβερό ότι θα βρεθούμε. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά έργα τα οποία είναι σπουδαία από τους ανθρώπους, έφαγαν τη ζωή τους και έχησαν πολύ υδρότα, αλλά δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Είμαι δήμαρχος. Δεν είμαι, παράδειγμα το λέω. Είμαι δήμαρχος και κάνω τους δρόμους μιας πόλεως, κάνω πάρκα. Βεβαίως είναι μια πολιτιστική αυτή, θα λέγαμε, δουλειά, διότι είναι ωραίο να μένει η πόλη με τις λάσπες της κλπ. Τη φτιάχνω ωραία την πόλη. Αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα έργο. Αν το έργο αυτό, αγαπητοί μου, παρότι ανήκει στην πόλη, παρότι είναι δρόμοι και κήποι και πάρκα, αν γίνει για την αγάπη του ανθρώπου και τη δόξα του Θεού, παίρνει τη θέση του και αυτό. Αν όμως δεν γίνει για την αγάπη του Θεού και τη δόξα του Θεού, γίνει απλώς μόνο για την αγάπη των ανθρώπων, αν το θέλετε, ή για τη δόξα τη δική μου, ή γιατί επειδή είμαι δήμαρχος πρέπει να παρουσιάσω και κάποιο έργο. Αυτό το έργο είναι χόρτος και καλάμι. Δεν αντέχει εν ημέρα κρίσεως. Αντέχει πιο πολύ αν δώσω ένα ποτήρι κρύο νερό εις το όνομα του Ιησού Χριστού σε έναν άνθρωπο που περνάει και μου λέει δώσ' μου ένα ποτήρι νερό. Για να καταλάβετε τι θα πει κτίζω με χρυσάφι ή κτίζω με καλάμι. Και αν θέλετε εκείνο το άργυρος και τα λοιπά, είναι ο άργυρος είναι πιο κάτω από το χρυσό και λοιπά. Θα λέγαμε είναι εκείνη διαβάθμιση, το στάχι που κάνει άλλο με ένα εκατονταπλάσια, λέει, 100 σπηριά, άλλο κάνει, λέει, 60 και το άλλο κάνει 30. Αλλά όλα έχουν σπηριά μέσα, έχουν δηλαδή σύντον. Δεν είναι εκείνο το άδειο στάχι που δεν έχει τίποτα και το οποίο στο τέλος θα καταλήξει να είναι η καλαμιά που θα κάψουμε μέσα στο χωράφι. Και προχωρούμε. Α, πρέπει να σας πω κάτι εδώ για αυτό το πυρ. Λέει δοκιμαστικό των ανθρώπων, δοκιμάζει τους ανθρώπους τι ο καθένας στάθηκε. Αυτό το πυρ, και άλλη φορά σας το έχω πει, αλλά ίσως είναι χρόνια, θα θυμάμαι όμως σας το έχω πει. Το αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος εκεί στην εξαήμερό του και είναι ίσως μια πολύ ωραία, θα λέγαμε εδώ, ερμηνεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η κόλαση. Ο Κύριος μας είπε ότι η κόλαση είναι πυρ και σκότος. Πυρ και σκότος. Είπε, εκεί λέει είναι το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον κτλ. Είπε ότι είναι σκότος εξώτερον. Εξώτερον θα πει εξωτερικών, δηλαδή απομεμακρυσμένων. Σκοτάδι που δεν υπάρχει τίποτα. Αν τα μάτια μου κλείσω, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι σκοτάδι. Διότι μέσα από τα βλέφαρά μου περνάει κάποιο φως. Η νύχτα δεν είναι σκοτάδι. Ακόμα και να μην έχει ούτε σελινόφως ούτε αστροφεγγιά. Δεν είναι. Μπροστά σε εκείνο το απομεμακρυσμένο σκότος, το απόλυτον φοβερόν, τίθεται το ερώτημα, πώς θα υπάρχει πυρ και σκότος? Το πυρ δεν είναι φωτεινόν. Πώς λοιπόν πυρ και σκότος δεν είναι αυτά σαν κάπως αντιφατικά? Την απάντηση τη δίνει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η εξής ωραιοτάτη. Ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, είναι φως. Ο Θεός φως εστίν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Θεός φως εστίν. Το βλέπουμε ακόμα και στη μεταμόρφωση του Χριστού. Ο Θεός είναι φως. Τι είναι αυτό το φως? Είναι το γνωστό μας άκτιστον φως. Άκτιστον φως. Δεν είναι κτιστόν, δεν είναι του ηλίου το φως. Δεν είναι αυτό το φως που βγάζουν τώρα οι λαμπτήρες. Είναι άκτιστον φως. Αυτό το άκτιστον φως περιβάλλει την Θείαν Ουσίαν.
η οποία βεβαίως είναι άκτιστος. Στη θεότητα λοιπόν έχουμε δύο άκτιστα. Έχουμε την ουσία του Θεού και την ενέργεια του Θεού. Και το ένα και το άλλο είναι άκτιστα. Εδώ ήταν η μεγάλη διαμάχη με τον, που είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τη Δύση και το Δυτικό Πνεύμα. Δεν μπορούσαν να διακρίνουν την άκτιστον ενέργεια του Θεού από την άκτιστον ουσία του Θεού. Βεβαίως η θεολογία αυτή είναι πατερική, είναι πολύ πρώτου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Απλώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με την ευκαιρία που στάθηκε θέμα μάζεψε από τους αρχαιότερους πατέρες ό,τι είχαν πει και από την Αγία Γραφή και κατέδειξε ότι είναι, υπάρχει και η ενέργεια του Θεού η άκτιστος. Λέμε λοιπόν το άκτιστον φως. Όταν λέμε βλέπω το Θεό, δεν βλέπω το Θεό την ουσία του, αλλά βλέπω την άκτιστον ενέργεια, το άκτιστον φως. Και εκείνο που έρχεται σε επαφή με την δημιουργία δεν είναι η ουσία του Θεού, η άκτιστος, αλλά οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, όπως και η χάρις του Θεού, είναι άκτιστος. Η χάρις του Θεού δεν είναι κτιστή, είναι άκτιστος. Όλα αυτά είναι οι ενέργειες του Θεού, λέμε η αγάπη του Θεού. Είναι άκτιστος ενέργεια του Θεού. Άκτιστα. Λοιπόν, το φως είναι άκτιστος ενέργεια και έρχεται οι άκτιστες ενέργειες γενικά σε επαφή με, με τη δημιουργία. Έτσι, όταν ο Χριστός μετεμορφώθη, τι μετεμορφώθη? Το σώμα του ήταν κτιστόν. Τον πήρε από Θεό Τόκο, αφού εγεννήθη. Ήταν το κτιστό το σώμα του. Εκείνο που φώτισε το ανθρώπινο σώμα του, το κτιστόν, τι το? Άκτιστος ενέργεια. Έτσι ο Θεός φως εστίν. Αλλά το φως, τούτο το υλικό φως, το κτιστόν φως του ηλίου, το φως ξέρετε ότι είναι εικόνα τροποντινά, μια εικόνα του ακτίστου φωτός. Λέμε τον Χριστόν ήλιον της δικαιοσύνης, και ο ήλιος αυτός είναι μια εικόνα του ηλίου του Χριστού, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και λοιπά. Λοιπόν, το φως, το υλικόν, έχει πολλές ιδιότητες. Το υλικόν, το κτιστόν φως, λέμε ότι έχει το στοιχείο της θερμότητας, της φωτιστικότητας, της θερμότητας, δηλαδή ζεσταίνει, καίει. Λέμε ακόμα ότι έχει το φως, χημικά αποτελέσματα. Χημικά αποτελέσματα. Ξεβάφει αυτό, άμα το βγάλω αυτό στον ήλιο, ξεβάφει. Τι θα πει ξέβαψε? Σημαίνει ότι ενήργησε χημικός επάνω σε αυτό το ύφασμα. Έχει βιολογικά αποτελέσματα. Όταν βγω στον ήλιο και με βλέπει ο ήλιος, γίνομαι υγιής, μαζεύω βιταμίνη. Β είναι η βιταμίνη Β που δημιουργείται με την ηλιακή θερμότητα, το φως, μου φαίνεται. Λοιπόν, όλα αυτά που βλέπετε είναι ιδιότητες του φωτός, του κτιστού φωτός, του κτιστού. Το θείον φως έχει όλες τις ενέργειες που σας είπα προηγουμένως. Άκτιστος ενέργεια, άκτιστος αγάπη, άκτιστος χάρης και ούτω καθεξής. Άκτιστος θερμότης. Ποια είναι αυτή η άκτιστος θερμότης? Ξέρετε, στην παρούσα ζωή αισθανόμεσα τον Θεόν πολλές φορές μέσα μας σαν μία ζεστασιά. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζεστασιά με τη ζεστασιά που έχουν οι θερμάστρες. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ήταν μέσα στα χιόνια και αισθάνεται μία ζεστασιά. Είναι αυτή η ζεστασιά από την άκτιστη, άκτιστη ενέργεια, από το άκτιστο φως. Όταν κάποιος πάει και κοινωνήσει ανάξια, και το ανάξια κυρίως όταν δεν δέχεται ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, είναι το πρώτο αμάρτημα. Όλα τα άλλα είναι μετά.
και φωνάζει «καίωμαι, καίωμαι». Τι είναι αυτό? Άκτιστος ενέργεια από το Θεό. Όταν οι δαίμονες φώναζαν «μη μας βασανίσεις», από τι θα βασανίζοντο? Από την άκτιστη ενέργεια του Θεού, το άκτιστον φως. Άκτιστον φως, όχι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σας πω τι λέει ο Μέγας Βασίλειας. Γιατί αυτό το άκτιστον φως δεν είναι ακριβώς που το είπα, αλλά το είπα τώρα πώς να το πω αλλιώτικα. Το διαφοροποιώ και το λέγω τώρα σωστά, σωστά. Προσέξτε. Αυτό το άκτιστον φως φεύγει από τη Θεία Ουσία και διαχέεται προς ολόκληρη τη δημιουργία και πέραν της δημιουργίας ό,τι υπάρχει. Για εκείνους που είναι στη Βασιλεία του Θεού, αυτό το άκτιστον φως φτάνει μόνον ως φως χωρίς την καυστική του ιδιότητα. Και είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Η δίκαιη εκλάμψουση ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών». Είναι αυτή η δόξα που έχουν και οι Άγιοι Άγγελοι. Φεύγει όμως αυτό και φεύγει με την εικόνα του ποταμού εδώ τώρα. Γιατί πώς είναι αυτές οι εικόνες, φτάνει και φτάνει στην κόλαση. Εκεί δεν φτάνει ως φως, αλλά φτάνει μόνο ως καυστικότης. Οπότε, να γιατί υπάρχει το σκότος στην κόλαση, αφού δεν φτάνει ως φως, και να γιατί είναι πυρ η κόλαση, διότι φτάνει εκεί η καυστικότητα αυτής της θείας ενεργίας. Λένε μερικοί αφελώς, αν όχι και βλασφήμως. Μα καλά, λέει, στην κόλαση καζάνια θα έχει να βαζόμαστε. Θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, μακάρι να ήταν καζάνια. Δηλαδή καζάνια, μα λέμε, εννοούμε υλικό κάψιμο. Αυτό όμως το κάψιμο είναι φοβερό. Είναι εκείνο που τρέμουν οι δαίμονες και το οποίο βεβαίως θα υφίστανται εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, διαφοροποιούμενον το η Θεία Ενέργεια, διαφοροποιημένη η Θεία Ενέργεια, το άκτιστον φως, δεν διαφοροποιείται στην πραγματικότητα, αλλά ούτως υπήν συγκρατείται το ένα και αναδεικνύεται το άλλο. Κατά τα άλλα είναι και τα δύο μέσα. Εις μεν την Βασιλεία του Θεού εκφράζεται ως φως, εις δε την κόλαση ως πυρ αιώνιον. Και τώρα ο Δανιήλ, ο προφήτης, εμφανίζει το θέμα σαν ένα ποτάμι που ρέει φωτιά. Και εδώ το ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος, όπως είδατε. Αυτά που όλα σας είπα τα λέει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Ό,τι θα πει δεν θα κάνω ανάλυση, μόνο ανάγνωση, και ό,τι χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε. Και ο μεν πατήρ καθέζεται έχουν το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών και την τρίχα της κεφαλής ως αέριων καθαρών. Ανθρωπίνος δε τούτο ήρητε λέγεται, έχει υποθεί ανθρώπινα, δηλαδή ανθρωπομορφικά. Διατί? Επειδή βασιλεύσεστη των μη εναμαρτίες με μολυσμένων. Η λευκότης εκφράζει την απουσία της αμαρτίας και σε σχέση με εκείνους οι οποίοι θα σωθούν και θα στερούνται αμαρτιών. Λευκανό γάρ φυσί ημών τας αμαρτίας ως χιώνα και ως ή αέριον, όπως λέγει εις τον προφήτην Ισαΐα. Θα σας λευκάνω, λέγει, και θα βγάλω τις αμαρτίες σας, θα σας κάνω λευκούς σαν το χιόνι, σαν το μαλλί το άσπρο. Ο περεστή συγχωρήσεως αμαρτιών ή και αναμαρτησία σημείων. Σημάδι ή συγχωρήσεως ή αναμαρτησίας. Έρχεται δε εκ των ουρανών ο Κύριος επινεφελών, ο επινεφελών αναβάς. Προσέξτε αυτό, είναι ωραία έκφραση, πολύ ωραία. Είναι όμως ό,τι σας είπα προηγουμένως. Έρχεται επί των εφελών του ουρανού, πότε? Κατερχόμενος. Εκείνος που έφυγε επί των εφελών ανερχόμενος. Αυτό που προηγουμένως σας εξήγησα. Αυτός γαρίρηκε, γιατί αυτός είπε,
και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού μεταδυνάμεως. Τι είναι αυτή η δύναμη? Είναι οι Αγίοι Άγγελοι και δόξης πολλής. Ποια είναι αυτή η δόξα? Το άκτιστον φως. Αυτό τα είπε, μας τα γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 24ο κεφάλαιό του. Όπως λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπετε, είναι μεγαλειώδη πράγματα αυτά. Είναι στερεωμένα πράγματα, είναι γεγονότα. Άλλα έγιναν, αλλά θα γίνουν. Εκείνα που θα γίνουν έχουν, θα λέγαμε, την εγγύηση από εκείνα που έγιναν. Και ο πιστός άνθρωπος πάντοτε μένει σε αυτά. Εάν θα ήθελε ο άνθρωπος να φύγει από αυτά, εφόσον εδοκίμασε την πιστότητα, θα βρεθεί μπροστά σε ένα χάος, σε ένα κενό. Είναι το κενό που αισθάνονται οι άνθρωποι που φεύγουν μακριά από το Θεό, ενώ προηγουμένως είχαν πάρει γεύση του Θεού. Αν ήταν τα πράγματα να μπορούμε να φεύγουμε από το Θεό τότε, και μάλιστα εν ονόματι μιας ελευθερίας, τότε σας ερωτώ, γιατί αισθανόμεθα κενό? Αυτό δείχνει ότι πλαστήκαμε για το Θεό και ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας και μόνο για μας, και εμείς μόνο για εκείνον.